Κρυώνει πάρα, κρυώνει πάρα πολύ. Κρυώνει μουστάκας μου. Αλλά μπαίνει στο τον στούντιο, εμείς. Έλαβε θέση, διότι εδώ είναι ζεστή η παρέα μας, η οικογένειά μας, το σπιτικό μας και μας φέρνει με πολύ πολύ αγάπη την καλύτερη είδηση της ημέρας. Ήρθε. Ήρθε η καλύτερη είδηση. Βεβαίως. Εκατέφτασε όμως με άδεια χέρια. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό πάμε να δούμε μαζί τα αγαπημένα μας παιχνίδια, τα Rainbow Loom, που τα παιδιά έχουν ξεχωρίσει. Με ακούτε συνέχεια να το λέω, αλλά πραγματικά πιστεύω σε αυτή την κατηγορία παιχνιδιών. Όπου μπορούν να αφήσουν και τη φαντασία τους ελεύθερη, να δημιουργήσουν εκείνα τα βραχιόλια που επιθυμούν, επιλέγοντας μέσα από μια πολύ μεγάλη ποικιλία πολύχρωμων ταινιών. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, υπάρχει και το Happy Loom, που είναι ένα εύχριστο εργαλείο που θα το χρειαστούν τα παιδιά, πιστέψτε με, για να υφάνουν τα δικά τους τα δαχτυλάκια και να δημιουργήσουν είτε βραχιόλια, μιας και το ανέφερα πριν, αν θέλουν δαχτυλίδια, αν θέλουν μπρελόκ, κολλιέ, ό,τι επιθυμούν, ό,τι έχουν στο μυαλό τους μπορεί να γίνει πράξη με αυτήν εδώ την κατηγορία παιχνιδιών, η οποία ξεχωρίζει όχι μόνο για το ψυχαγωγικό της υπόθεσης, αλλά γιατί βάζει τα παιδιά σε μια διαδικασία να εστιάσουν για πάρα πολλή ώρα πάνω από ένα παιχνίδι, το οποίο θα τα βοηθήσει πολύ βέβαια και στην μετέπειτα ζωή τους. Γι' αυτό επενδύστε σε αυτά τα παιχνίδια, έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία πέρα από την ώρα του παιχνιδιού ή την ώρα του παιδιού, όπως λέμε εμείς πολλές φορές, και εμπιστευτείτε για ακόμη μια φορά τον αγαπημένο παιχνιδά, ο οποίος έχει επενδύσει. Ξέρει που ποντάρει στη Λεωφόρο Κατσατζίδη στην Νέα Αλικαρνασσό. Θα τα βρείτε όλα αυτά αναλυτικά, οπότε κάντε ένα ταξίδι μέχρι εκεί. Αφού ξέρεις ότι αγαπώ καφέ, είμαι coffee lover. Θα σε ταξιδέψω, θα σας ταξιδέψουμε φίλες και φίλοι σε ένα εξαιρετικό, ξεχωριστό και πάρα πολύ διαφορετικό καφέ που δεσπόζει στην καρδιά της Αθήνας, σε μία από τις γειτονιές του πανέμορφου κλασικού Θησίου. Έχεις πάει στο Θησίο. Να σου πω κάτι, μια χαρά το πας μέχρι τώρα. Ναι. Με έχεις ήδη ενθουσιάσει, από εκεί και έπειτα τι θα συμβεί, πες μου. Εκεί τώρα οικοδεσπότε σε αυτό το καφέ. Ναι. Δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι Αθηναίοι. Είναι. Αλλά είναι χαριτωμένες γατούλες. Ναι, καλά ακούσατε, φίλες και φίλοι, γιατί μιλάμε για τις κυρίες γατούλες, οι οποίες είναι και πρώην αδέσποτες γατούλες, οι οποίες έρχονται και μας καλωσορίζουν με το περάσουμε το κατόφλι του καταπληκτικού διαφορετικού αυτού καφέ, ζεστού καφέ, και μας αρχίζουν τα νιαουρίσματα. Μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και ένα ιδιαίτερο ύφος που έχει διαμορφωθεί από τους δύο ιδιοκτήτες που, όπως λένε, έκαναν το όνειρό της πραγματικότητα. Να δώσουν χώρο στη γατούλα, η οποία λέει αδέσποτη, έχει φανεί ότι δεν ζει πάνω από 2 χρόνια. Συνεπώς εκεί θα λειτουργεί σε καταφύγιο. Και εμείς θα πίνουμε το καφεδάκι μας. Να σου πω κάτι. Είναι πολύ ωραία ιδέα από όπου και αν την πιάσει και από όπου και αν το σκεφτεί. Γενικότερα, μπορεί εμείς να μην είμαστε εξοικειωμένοι με ένα cat καφέ όπως έτσι ονομάζεται. Σίγουρα εγώ δεν έχω ξαναδεί. Μπορεί να ξεκίνησε από την Ταϊβάν, έφτασε στην Ιαπωνία και κάπως έχει εδραιωθεί και στον υπόλοιπο κόσμο και ένα παραπάνω τώρα στην Αθήνα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν καφέ, το οποίο το έχουν οι άνθρωποι επιμεληθεί έτσι ακριβώς όπως πρέπει, με πολύ ωραία χρώματα έντονα. Κάθεσαι εσύ, Λευτέρη μου, βέβαια προσέχει πάρα πολύ γιατί έχει και ένα συγκεκριμένο τάπητα που σκουπίζει τα ποδαράκια σου, γιατί είναι το σπιτάκι της γατούλας. Δεν μπορεί να το λερώσουμε. Μπορείς βέβαια να υιοθετήσεις αν θέλεις και θέλω να σου πω ότι υπάρχει και μια γατούλα που λέγεται Λευτέρης. Αλήθεια λες. Αν σε ενδιαφέρει. Γιατί δεν μου τον έφερες. Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Αν τώρα μπεις στη διαδικασία και υιοθετήσεις το Λευτέρη, το γατούλι αυτόν, θα μπει η ζωοφιλική εταιρεία στη διαδικασία να αντικαταστήσει αυτή τη γατούλα με μια άλλη για να μπορέσει κάποιο άλλο που ενδιαφέρεται να υιοθετήσει την συγκεκριμένη. Άρα πρόκειται για γατούλες οι οποίες προέρχονται βεβαίως από φιλοζωικές οργανώσεις που τις προσέχουν. Τις προσέχουν εκεί κτλ. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το σλόγγαν του συγκεκριμένου καφέ που ασχολείται με τις γατούλες, τις γλυκούλες αυτές γατούλες, που λέει ότι εδώ δεν υιοθετεί όποιος θέλει, αλλά οι γάτες υιοθετούν τον κηδεμόνα τους. Και βέβαια μιλάμε για μια φιλοσοφία η οποία είναι άκρος φιλική απέναντι στα τετράποδα και που διαφέρει με αυτήν της Ιαπωνίας. Άκου να δεις, μπήκα τώρα στη διαδικασία να πω, διότι στην Ιαπωνία λέει όταν θα πας σε ένα cat καφέ που είναι σαν τα coffee shop της Ολλανδίας, υπάρχουν παντού. Ναι, είναι άλλο το ύφος το ένα, άλλο το ύφος το άλλο. Εκεί πληρώνεις, λέει, ανά 20 λεπτό ταρίφα για να μπορείς να βρίσκεσαι μέσα στο περιβάλλον των γατιών. Α, σε φιλοξενούν δηλαδή. Ενοικιάζεις το χρόνο. Ενοικιάζεις το χώρο και το χρόνο. Επίσης, το άλλο που θα πούμε είναι ότι δεν μπορεί, λέει, κανένα σε αυτό εδώ το ιδιαίτερο καφέ στο Θησίο να μπει με δικό του κατοικίδιο ή με δική του γάτα. Δεν θέλουμε να διαταράξουμε
το περιβάλλον και τις σχέσεις μεταξύ των γατιών που ήδη υπάρχουν μέσα στο καφέ. Κατανοητό. Επίσης, αν πάτε, γιατί μπορεί να πας, ρε παιδί μου, ένα ταξίδι μέχρι εκεί, θέλω να τσεκάρεις την τσάντα σου πριν φύγεις. Γιατί γενικότερα λέει γατούλες χώνονται στις τσάντες και πολλοί έχουν φύγει μαζί με την. Όχι, χώνονται μέσα και την πέρυσι και λες μωρέ, βαριάνει η τσάντα μου. Κάποια γατούλα μπορεί να έχει βρει τη ζεστασιά της μέσα εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ η ιδέα ωραία. Πολύ έξυπνη και έρχεται λίγο να συμβάλλει και στο πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα με τα δεσποτάκια και τις γατούλες και στην Αθήνα ένα παραπάνω. Έτσι. Και συμβάλλει και σε αυτό. Να έχουμε εμείς τον καλύτερό μας πιστό φίλο. Εάν μπείτε δε σε κάποιες από εκείνες τις παγκόσμιες διαδικτυακές σελίδες που αναφέρουν κριτικές για όλα τα καφέ, αλλά και για το συγκεκριμένο Cat Café εκεί στο Θησείο, θα δείτε ότι από εκεί μέσα ξεκίνησαν οι πιο στοργικές και γλυκές ιστορίες υιοθεσίας ζώων. Δεν σας λέμε περισσότερα, μπορείτε να το αναζητήσετε. Τι όμορφη δισούλα. Πολύ συγκινητικά, αλήθεια. Είναι από εκείνες τις ιδέες τις πολύ πολύ έξυπνες και που έχουν ένα βαθύτερο νόημα, ρε παιδί μου, πέρα από το επιχειρήν. Έχει και κάτι άλλο να σου δώσει, πιο σημαντικό, πιο ουσιαστικό. Θα σου πω την αλήθεια, τις είχα παρεξηγήσει τις γατούλες τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λίγο έτσι. Ναι, τους τελευταίους. Υπέροχες, θα πω εγώ. Ναι, τους τελευταίους 5 μήνες που αναγκάστηκα λόγω του γιού μου να κάνω το χατήρι στην αρχή, λέω ότι τις αγαπάει πάρα πολύ. Το δείχνει ότι τις αγαπάει, δεν το λέει μόνο. Συνειδητοποίησα το πόσο χαδιάρες είναι, το πόσο αντιλαμβάνονται τον κηδεμόνα τους, το πόσο θέλουν να τους κάνουν τα χατήρια, το πόσο θέλουν να χαλαρώνουν όταν χαλαρώνεις, το πόσο θέλουν να παίξουν όταν θέλεις να παίξεις. Δηλαδή είναι στο. Πώς να σου πω. Τηλεχειριστήριο. Αυτό ήθελα να πω. Ότι θαυμάζω, ρε παιδί μου, γιατί ξέρουν πώς να διεκδικήσουν την προσοχή σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει χάδια και να μην έρθει να τα ζητήσει. Οπότε οι γατούλες είναι εξαιρετικές και είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Αν είστε στην Αθήνα ή αν θα κάνετε ένα ταξίδι, να το επισκεφτείτε και το συγκεκριμένο καφέ. Να μας στείλετε και εμάς ένα μήνυμα να μας πείτε πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Αυτά. Θα με πας τώρα και σε εκεί. Θα σε πάω, θα σε πάω. Ναι, γιατί ζήλεψα. Μόλις φτιάξει ο καιρός, να φύγει η αυγή, να έρθει η χαραυγή. Χαραυγή, δεν ξέρω πότε θα έρθει όμως. Κάπως έτσι θα πάμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον αγαπημένο μας παιχνιδάτο Μουστάκα. Παίρνουμε πληροφορίες, φίλες και φίλοι, για το αγαπημένο μας παιχνιδάτικο του Μουστάκα εδώ στο Λεωφόρο Κατζαντζίδη στην Άλλη Καρνασό. Ναι. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με. Με την Εύη μας, με το Ευάκι μας πήγα να πω, αλλά δεν μου βγήκε στην πορεία. Η Εύη είναι εδώ, είναι πανέτοιμη και περιμένει πώς και πώς, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Εντάξει, τα λέμε σε λίγο. Γεια! Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι έκπληξη. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Χαρά πολλά, μπαμπά. Είναι αγάπη. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.